Μια μεγάλη οικονομική τρύπα στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους διαπίστωσαν με έκπληξη δεκάδες επιχειρηματίες που χρωστούν στους δήμους υπέρογκα ποσά. Μετά το αρχικό σοκ, πληροφορήθηκαν για τη δέσμευση των χρημάτων τους, για ποσά μάλιστα άνω των 50.000 ευρώ, αφού για αυτό το πλαφόν χρημάτων ο Δήμος Χερσονήσου στοχεύει να βάλει χρήματα στα ταμεία. Αυτή η διαδικασία είναι αυτόματη, επαναλαμβάνεται. Κάθε φορά που θα μπουν χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, οφείλουν οι τράπεζες βάσει του νόμου να αποδώσουν προς το Δήμο. Είναι κάθε λογής επιχειρηματίας. Είναι αρκετοί, 100 με 200 άτομα. Θέλω να σας πω ότι τυπικά κάνουμε κάθε προσπάθεια, αλλά θέλω να σας πω ότι κινούμενοι κάτω από ορισμένες καταστάσεις και λόγω της γειτνίασης που έχει η τοπική εξουσία με τον πολίτη, παρά το ότι είναι από το νόμο υποχρεωτικό να το κάνουμε, σαν άνθρωποι δεν μπορούμε άλλο να αντέξουμε αυτή την κατάσταση. Από νωρίς το πρωί, 30 επιχειρηματίες στη Χερσόνησο αντίκρισαν ότι οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί ήταν αρκετά μείον. Πρόκειται μάλιστα για χρήματα που οφείλουν εδώ και αρκετά χρόνια από δημοτικά τέλη μέχρι βεβαιωμένα πρόστιμα είτε για κατάληψη παραλίων είτε για παράνομες διαφημιστικές προβολές. Σήμερα δεσμευτήκανε 30 τραπεζικοί λογαριασμοί σε επιχειρηματίες της περιοχής, γιατί κάθε ποσό το οποίο εισδρέει μέσα στους λογαριασμούς που διαθέτουν οι τράπεζες, λόγω της διαδικασίας που γίνεται μέσω του κώδικα εισπράξεως δημοσίων εσόδων που ισχύει και για τους Δήμους, τους δεσμεύει αμέσως, αυτόματα αυτά τα ποσά. Κατά καιρού, σε όποιους λογαριασμούς βρεθούν χρήματα, αυτά δεσμεύονται εις σειράς τρίτου στην τράπεζα, η οποία μας τα αποδίδει. Έχουμε κατά καιρού στις πράξεις 200-300.000 ευρώ, αλλά επαναλαμβάνω και τονίζω ότι το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι 17 εκατομμύρια. Οι μεγαλοφυλέτες στο Δήμο Χερσονήσου αγγίζουν τους 200, ενώ την ίδια ώρα, στο στόχαστρο της Δημοτικής Αρχής, μπαίνουν και τα ακίνητα φυλέτα. Μέχρι σήμερα 70 ακίνητα έχουν δεσμευτεί, τα οποία δεν αποκλείεται στο άμεσο μέλλον να βγουν στο σφυρί. Είναι περίπου 50-60.000 σήμερα, αλλά θέλω να σας πω ότι έχουμε δεσμεύσει και αρκετά ακίνητα για πολλούς, γιατί πρέπει να σας πω ότι έχουμε φορολογούμενους οι οποίοι οφείλουν και 1 εκατομμύριο και 1 εκατό και 500.000 και 700.000. Αναλογίζεστε ότι έχουμε προσωπικό πρέπει να πληρώσουμε, έχουμε υποχρεώσεις, έχουμε επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργήσουν, η ΔΕΙΑ. Πέρα από τις μεγάλες περικοπές στους πόρους για την αυτοδιοίκηση, ο Ζαχαρίας Δοξαστάκης επισημαίνει τους κινδύνους απόλυσης των δημοτικών υπαλλήλων, αλλά και τις κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος που αντιμετωπίζουν, στην περίπτωση που δεν τακτοποιηθούν τα ανίσπραχτα χρέη, τα οποία αγγίζουν τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε δεσμεύσει σε πολλούς ξενοδόχους ακίνητα, οι οποίοι είναι μεγαλοφιλέτες προς το Δήμο, γιατί έτσι υποχρεούμαστε, γιατί αν δεν το πράξουμε, θα οδηγηθούμε για παράβαση καθήκοντος. Και μάλιστα φτάνουμε στο σημείο, ήδη σε πολλούς Δήμους, να έχουν δημιουργηθεί τέτοιες καταστάσεις. Οι επίτροποι ερευνούν και ζητούν από εμάς να λογοδοτήσουμε και να αποδείξουμε ότι εισπράττουμε κανονικά τα έσοδα, και αυτό έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τις δημοτικές αρχές και για τους επιχειρηματίες, με τους τελευταίους ωστόσο να αντιδρούν, διότι ο νόμος δεν τους αφήνει το περιθώριο διακανονισμού των χρεών σε δόσεις. Για το ζήτημα, ο Δήμαρχος Χερσονήσου θα αποστείλει σχετική επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών. Πρέπει άμεσα να επιληφθεί το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εσωτερικών. Εμείς έχουμε προτείνει ως Δήμος συγκεκριμένες λύσεις, προτάσεις, γιατί η λύση δεν είναι να εξοντώσουμε τους ανθρώπους, αλλά να στηρίξουμε τους ανθρώπους στην επιχειρηματικότητα, να κρατήσουμε την κοινωνία αραγή και να υπάρχει μία συνεκτικότητα και μία συνοχή.